το Dragon's Den είναι και πάλι εδώ. Θα μιλήσω ο Χάρης και μετά θα κάνω εγώ την προσφορά μου στο τέλος. Εγώ θα μιλήσω τελευταίος ως πιο παλιός, οπότε ακούμε τον Τάσο. Φορτώματα θα έχεις, μικρέ. Θα σας δώσω όλο το ποσό, με το ίδιο ποσοστό με τη Μαρία, 33% δηλαδή. Κάνω δεν τελείωσα. Ναι, οκ. Okay. Ναι, τελείωσα. Εγώ σε διάκοψα. Οκ. Okay. Νόμιζα τέλειωσες. Όχι. Θα τελειώσω σε 5 δευτερόλεπτα. Έχουνε μπιφ. Έχουνε μεγάλο πολύ. Σκεφτείτε το. Έχετε 4 προσφορές. Έχουμε 3,25. Και ένα 33%. Είσαι στο 33%. Ο πιο δυνατός ζητάει το μεγαλύτερο ποσοστό. Γιατί αυτός είμαι εγώ, πάνω θεμάμαι. Δεν το περίμενα να μπεις. Με εντυπωσίασες, Χάρη. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Μπορεί να γίνεις και vegan μετά από αυτό. Αυτό δύσκολο. Μόνο κρέας. Gains for life. Μπορεί να ξεκινήσεις με τι ζητάτε από εμάς. Θέλουμε λοιπόν μια επένδυση των 100.000 ευρώ που προσφέρουμε το 10% της εταιρείας μας. Γιατί όλοι που έρχονται και έχουν τζίρο 50 με 70.000 έχουν αποτίμηση 1 εκατομμύριο στην εταιρεία τους. Γιατί είστε τώρα έτσι? Δεν είναι σωστό αυτό. Αχ, θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι. Όταν είσαι και ζητάς 1 εκατομμύριο για μια εταιρεία που έχει κάνει τζίρο 70.000, ή θα σου κάνουν μια εξευτελιστική προσφορά οι υπόλοιποι, ή δεν θα μπει κανείς. Ακόμα και οι κότες το καταλάβαν. Εδώ βρισκόμαστε για να παρουσιάσουμε μια εταιρεία η οποία έχει ήδη παρουσία στην ελληνική αγορά και διεθνώς. Το επιχείρημα είναι το potential. Δεν μου έχεις απαντήσει την ερώτησή μου. Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές. Ναι, αφού έχει Μαρία, ένα λεπτό, να τελειώσω. Ένα λεπτό. Μια ερώτηση να κάνω. Και εγώ τα ίδια νεύρα θα είχα, οπότε τον καταλαβαίνω. Αν μπορούσατε να ξανασκεφτείτε αυτό που μας είπατε όταν μπήκατε μέσα, θα το αλλάζατε? Όπως πολύ καλύτερα γνωρίζετε, το καύσιμο της ανάπτυξης είναι η ρευστότητα και οι πόροι. Αυτό δεν μπορεί να είναι ποτέ αρκετό. Το background σας είναι δικηγορός? Όχι. Α, γιατί απαντάτε πολύ marketing. Διπλωματικά. Σταμάτα! Έχω ρωτήσει μια ερώτηση τρίτη φορά και δεν μου απαντάτε. Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε? Το νούμερο από εμάς δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα αν εσείς δεν το αλλάζετε, δεν μπορούμε και εμείς να κάνουμε προσφορά. Γι' αυτό. Κάτσε, δεν το ξέρεις αυτό. Όχι. Για να μιλάς. Είπα εγώ. Είπα για τη Μαρία. Για μένα μιλάω. Είπες κάνουμε, όχι κάνω. Ένα replay παρουσιάζει πάντα ενδιαφέρον. Πόσο δε μάλλον αυτό. Άρα αν εσείς δεν το αλλάζετε, δεν μπορούμε και εμείς να κάνουμε προσφορά. Ήτανε πετσόκομα. Άμα θες να κάνεις προσφορά, κάνε. Κάνε. Για να... Δεν νομίζω να θες να κάνεις με αυτά που ακούς. Κάνε. Θέλουμε να σας προτείνουμε 50.000 ευρώ για το 10% της εταιρείας. Θα το πάρω εγώ το deal. Όπα. Τι έτσι κατευθείαν. Περίμενε. Εδώ. Έχει γίνει deal. Καλή επιτυχία. Κάτσε για περίμενε, ρε παιδί μου. Όχι, μπα κάνει καλύτερο deal. Θα το σκεφτούμε τώρα. Ούτε να σκεφτούμε δεν μπορούμε. Έγινε το deal. Ζητήσαμε να σκεφτούμε. Αγκαλιαστήκατε, φιληθήκατε, προχωρήσατε με τη Μαρία. Δεν σας βάζω στα φαρμακεία, να σας βάλει η Μαρία στα φαρμακεία. Αν θέλουμε να διευρύνουμε το σχήμα. Πώς τόλμησες! Λοιπόν, να σας πω κάτι, επειδή σας βλέπω είστε έτσι και έτσι. Δεν μπαίνω εγώ, βρε Μαρία μου. Εγώ είμαι εκτός. Δεν με κατουράτε, λέω εγώ τώρα. Αποσύρω την πρόταση. Εγώ σας αγκάλιασα, κυρία Χατζηστεφάνη. Αγκαλιαστήκαμε και μετά λέτε να μπείτε όλοι μαζί. Αυτό δείχνει ότι δεν σέβεστε την πρότασή μου και γι' αυτό σας εύχομαι καλή επιτυχία. Παιδί μου, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα. Εγώ από την αρχή δεν θα συνεργαζόμουν. Αφού από την αρχή δεν συνεργαζόσουν. Όταν εγώ πήγα και τους αγκάλιαζα και έγινε deal, γιατί άρχισε και μιλούσες μετά? Μαρία. Γιατί ήθελα να μιλήσω, δηλαδή που σε πήραξα. Εντάξει, μπράβο, εντάξει, και χάλα στον deal. Τώρα τι να κάνουμε. Το γράφουμε όλο αυτό. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν βλέπω profit και γι' αυτό είμαι εκτός. Αλλά αυτοί είστε. Αυτό το mob έχει και cannabis. Όλα έχουν cannabis. Rule number one, never get high on your own supply. Και μιλάμε για profit.